Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι μαζί μου Καλησπέρα, για να σταθούμε σιγά. εδώ. Ε, το ξέραμε ότι θα ήταν μια δύσκολη συνάντηση. Επιβεβαιώθηκε ότι, ήταν μια πολύ, ότι είναι μια πολύ δύσκολη συνάντηση. Ήταν κατηγιστικός ο Ερντογάν, ναι. ήταν επιθετικός ο Ερντογάν. Και ήταν εξ αρχής αποφασισμένος να, να μην βάλει νερό στο κρασί του. Όσα έλεγε στην Τουρκία να βγει, να τα πει και ε, στα μούτρα των Δυτικών και των Γερμανών στην καρδιά της Ευρώπης. Ο Ερντογάν πήγε για να κουνήσει το δάχτυλο όχι μόνο στο Σόλτς που είχε απέναντί του, ασε, αλλά σε όλη τη Δύση. Και ουδής αμφιβάλλει και για την ίση και για την θρασίτητα του Ερντογάν. Γιατί θέλει πραγματικά μεγάλο πολιτικό θράσος να επικαλείται το ολοκαύτωμα ο πρόεδρος της χώρας η οποία βαρύνεται με γενοκτονίες. Παρ' όλα αυτά δεν είχε καμία δυσκολία να αυτός το πει αυτό στο Σόλτς και έτσι να υποστηρίξει τη θέση του υπέρ των Ισλαμιστών. Λέγοντα τι ουσιαστικά ότι... mm. Δεν έχετε το δικαίωμα να ομιλείτε. Ναι, ή ότι, εν πάση περιπτώσει, τα λέτε όσα λέτε υπέρ του Ισραήλ από τι ενοχέ σα για το ολοκαύτωμα. Ένα θέμα mm. ταμπού, ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο να το θίγει δημοσίω στη Γερμανία. Και βεβαίω εξηγείται αυτή η ψυχρότητα, αυτή η αμηχανία, η οποία ήταν έκθυλη και στην συνάντησή του με τον Στάιν Μάγερ, έναν έμπειρο πολιτικό, έχει διατελέσει και Υπουργό Εξωτερικών τη Γερμανία. Παρόλα αυτά, η επίσκεψη έγινε και οι συζητήσει έγιναν. Γιατί? Γιατί ξέρει ο Ερντογάν ότι η Γερμανία δεν μπορεί να τον αγνοήσει. Γιατί δεν μπορεί να τον αγνοήσει, για μια σειρά από λόγου. Πρώτα απ' όλα το ακούσαμε. 3,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτε είναι τουρκική καταγωγή, επομένω έχουν εκλογική επιρροή. Επίση, η Γερμανία είναι ο υπαριθμόν ένα εταίρο κοινοτικό ευρωπαϊκό τη Τουρκία. 19 δισεκατομμύρια ευρώ εισαγωγέ κάνει η Γερμανία από την Τουρκία. 19 δισεκατομμύρια ευρώ κάνει εξαγωγέ η Γερμανία στην Τουρκία. Είναι πολλά Α, τα Αλλά δεν θα μπορούσαν να μην τον δεχτούν, λέει. Ασφαλώ. Επίση, ο Ερντογάν μπορεί στο Μεσανατολικό να μην έχει καταφέρει να είναι μεσολαβητή αξιόπιστο. Όμω, στον πόλεμο τη Ουκρανία παραμένει συνομιλητή του Πούτιν και οι Δυτικοί θέλουν να έχουν μαζί του επαφή. Αλλά υπάρχει και το βασικό Όπλο του. Κρατάει τα κλειδιά του μεταναστευτικού mm -hmm. και προσφυγικού. Ένα θέμα για το οποίο η Γερμανία έχει μεγάλη ευαισθησία, για να μην πω ότι το τρέμει. Και κρατάει και τα κλειδιά τη ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Συνεπώ, έχει πάει με τα όπλα του στη Γερμανία. Mm -hmm. Ειδικά για το μεταναστευτικό και προσφυγικό, σου θυμίζω ότι από το 2010 έχει πάρει 10 δισεκατομμύρια ευρώ η Τουρκία. Για να μην τηρεί υποσχέσει τι οποίε αναλαμβάνει, και όλο η Ευρώπη να έρχεται ω ηγέτη και να την παρακαλεί να κάνει μια νέα συμφωνία. Τώρα, ζητάει τα Eurofighter. Πήρε το μήνυμα ότι είναι δύσκολο να συνενέσει η Γερμανία. Και απάντησε: ε, Ότι ναι. έχει και αλλού πορτοκαλίες που κάνουν πορτοκαλιά. Ξέρει, τώρα αυτά ε, ε, δεν θα τα λάμβανα πολύ σοβαρά υπόψη μου, γιατί κατά καιρού έχει πει ότι μπορεί να αγοράσει μαχητικά σουχόι από τη Ρωσία. Ότι μπορεί να αγοράσει ένα πακιστανικό μαχητικό που δήθεν είναι εφάμιλο του F-16. Καταλαβαίνουμε ότι αυτές είναι απειλέ τι οποίες κάνει ότι θα απευθυνθεί σε άλλε αγορέ. Τα λέει στην ύφη για να τα ακούει υπεθερά, σίγουρα τρία χρόνια μακριά αποκλεισμένος από όπλα από τη Δύση για τον εξυγχρονισμό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, πονάει πολύ τον Λόγα. Γιάννη, να δούμε και πώς θα ολοκληρωθούν τελικά αυτές οι επαφές και τι ρεπορτάζ θα έχουμε στο τέλος Ασφαλώς. από το αποτέλεσμά τους. Ε, το βέβαιο είναι πως με βάση τα όσα έχουμε παρακολουθήσει, με βάση τα όσα έχουν δει τα μάτια μας δημόσια, το ρήγμα βαθαίνει και δεν ναι, βαθαίνει μόνο πάνε, μεταξύ Γερμανία και Τουρκία. μεταξύ των εναγκαλισμών. συνολικά και Τουρκίας. Πάνε εποχέ των εναγκαλισμών με τη Μέρκελ, θυμάσαι, εκείνα τα χαμόγελα, ναι, ναι, ναι. οι ανταλλαγέ δώρων. Αυτά ανήκουν ανεπιστρεπτή στο παρελθόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.